Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αποστόλης του Χαϊδάρη λέει το 1960 στη Νέα Υόρκη τα παπούτσια λέει στα μαγαζιά ήταν ελληνικής κατασκευής, λέει έτσι για την ιστορία. Τι θυμάστε ο άνθρωπος, σωστά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία από τα Μελίσια λέει να μην πληρώσει κανένας τον έμφυα. Κανένας. Γιατί ήταν ένας φόρος για ένα χρόνο και τον κάνανε λέει μόνιμο. Αν δεν πληρώσει. Πολύ ωραία ιδέα να μην πληρώσει κανένας, αλλά ποιος αναλαμβάνει να βγει να το πει. Και ποιος θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτές. Τις συνέπειες ποιες θα είναι. Έτσι. Όλους θα μπορούν να τους κλείσει μέσα. Τις κοντασίες. Ας ρωτήσουν αυτούς που σηκώνανε τις μπάρες τώρα, τι στάση των συναδέλφων τους που τους πήγαν τα κατασχετήρια τώρα. Έτσι. Και τους είπανε τι να κάνουμε σύντροφοι, οι αγώνες έχουν και θύματα. Με τι αντικειμενικές αξίες αγοράστηκαν τα αγροκτήματα εντός πόλεως και γύρω από την πόλη, λέει, σε όλες τις πόλεις, ρωτάει ο φίλος μου Κώστα, την Καβάλα που μας παρακολουθεί. Τώρα οι αντικειμενικές αξίες, προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μειώθηκαν ουσιαστικά οι αντικειμενικές αξίες. Οι αντικειμενικές αξίες μειώθηκαν σε ένα ποσοστό μέχρι και 20% σε ορισμένες περιοχές και μόνο, σε ορισμένο εύρος τιμών ζώνης. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 20% στις μεσαίες ζώνες. Αλλά αυτό δεν έγινε με βάση του να προσεγγίσουμε την αγορά, έγινε με βάση πολιτικές σταθμίσεις. Πολιτικές, δηλαδή, ποιος, αυτό που είπατε με αγρότες ή αυτό. Ναι, πολιτικές σταθμίσεις καθαρά. Τώρα, οι πλούσιες περιοχές. Δηλαδή... Στις πλούσιες περιοχές δεν είναι καμία μείωση απολύτως. Στις πλούσιες περιοχές, αυτοί που έχουν κυρίως πάνω από 3.500-4.000 τιμή ζώνης, είναι τελειωμένοι με το καινούργιο έμφυα. Δηλαδή. Διότι φάγανε όλες τις αυξήσεις χωρίς απολύτως καμία μείωση. Και, τώρα, και είναι, αυτό είναι μια ενσυνείδητη δηλαδή. Η λογική ποια είναι όμως, να πω κάτι. Εντάξει, η λογική είναι ότι επειδή είναι πλούσια περιοχή, αλλά αν ο άλλος μπορεί να έχει τυχαίνει να. Εγώ έχω άνθρωπο γνωστό έτσι στον περίγυρό μου, ο οποίος έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ακίνητο, τριόροφο στην Αγία Παρασκευή, με σχετικά έτσι καινούργιο, είναι 20 ετία, δεν είναι παλιό, δεν είναι παμπάλιο δηλαδή. Το οποίο έχει λογικά μια πολύ μεγάλη γενιά. Ο άνθρωπος έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ναι, αν δεν έχει εισοδήματα, δεν μπορεί. Και η αξία του ακινήτου πόσο έχει πέσει αυτά τα χρόνια. Η αξία του ακινήτου έχει κατρακυλήσει απίστευτα. Απίστευτα. Ειδικά των ακινήτων πάνω από τα 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην αγορά γίνονται κάποιες αγοροπολισίες κάποιων σπιτιών, ναι, αλλά μέχρι τα 10-15 χρόνια. Ναι. Από εκεί και πέρα τα ακίνητα, στα υπόλοιπα ακίνητα, στα οποία δεν υπάρχει και μείωση στον έμφυα. Ακίνητα που να έχουν ηλικία 10-15 ετών, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Καινούργια ακίνητα. Έτσι, δηλαδή, σχετικά καινούργια δηλαδή. Αυτά μπορούν να πουληθούν σε τιμές πολύ χαμηλές. Δεν έχει σημασία η περιοχή. Α. Αλλά σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Όταν είναι πολύ χαμηλές, πιο χαμηλές από τις αντικειμενικές. Σε τιμές το 50% περίπου το λοιπόν, τιμό του. Α, σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εγώ είδα πριν από με τα ματάκια μου, δηλαδή το είδα, γι' αυτό σας το λέω, στην Παναγία της Παλαιού Φαλήρου που μένω, επειδή τα βάζουν σκολών τις αγγελίες πια οι άνθρωποι. 135 τετραγωνικά σπίτι, 135 τετραγωνικά, 25 ετών, 30, δεν το λες καινούριο, είναι παλιό σπίτι. Σχετικά δεν το λες και παλαιό, είναι από τότε που χτιζόταν κατά κόρη πολυκατοικία στο παλιό φάλι. 135.000 ευρώ. Ναι, 1.000 ευρώ τετραγωνικό. Αυτό το σπίτι πριν 6-7 χρόνια πρέπει να έκανε τα τετραπλάσια χρήματα τουλάχιστον. Τετραπλάσια μπορεί να μην είναι. Τα τριπλάσια σίγουρα. Τα κόκκινα δάνεια με τα στεγαστικά εκεί έχετε αναπτυχθεί, έχετε διτηθεί. Εκεί δεν θα μπείτε, δηλαδή από τη στιγμή που εκπροσωπείτε έναν κόσμο που είναι ιδιοκτήτη ακινήτων. Αυτό το θέμα, κοιτάξτε. Με τα στεγαστικά. Κύριε Κουρή, έχουμε τόσο τραχανά απλωμένο σε τόσα θέματα αυτή τη στιγμή που να βάλουμε και αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Τα μέλη τα δικά μα δεν είναι το πρόβλημά του να χάσουν το σπίτι του από πληστηριασμό από τράπεζα. Τα πρόβλημα των μελών το δικό μας είναι να χάσουν το σπίτι τους από το δημόσιο. Για τον έμφυα και για όλες αυτές τις φορολογικές επιβάρυνσεις, οι οποίες έχουν ξεφύγει από κάθε μέρα. Στο εξωτερικό, πώς είναι η επιβάρυνση στο ακίνητο. Εντάξει, φορολογία στα ακίνητα υπάρχει παντού. Όμως, παντού υπάρχει μέρημνα ο φόρος αυτός να υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί. Εδώ το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα. Και σου λέει: δεν με νοιάζει, έχεις, δεν έχεις, να κόψεις το σβέρκο σου, εγώ θέλω αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στην πραγματική φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, η οποία διαμορφώνεται από το εισόδημά του και στα λεφτά που του ζητάνε να πληρώσει. Όσο πιο απρόσωπη είναι η περιουσία, τόσο πιο πολλά λεφτά του ζητάνε και τόσο πιο μεγάλη είναι η αδυναμία πληρωμής. Ένας κόσμος ολόκληρος οδηγείται σε ένα φορολογικό κρεματόριο κυριολεκτικά. Έχει ξεπουλήσει ό,τι μπορούσε να ξεπουληθεί ως τώρα. Έχει... Αν δεν είναι πουλήσει, υπάρχει αγοραστής. Όχι, έχει ξεπουλήσει δηλαδή σε ό,τι είχε, σε έπιπλα, σε λίρες, σε τέτοια πράγματα, σε οτιδήποτε που μπορούσε να πουληθεί έχει πουληθεί. Υπάρχει ένας κόσμος τεράστιος ο οποίος υποφέρει και ο οποίος θα υποφέρει περισσότερο. Αυτός που υποφέρει πιο πολύ όμως ακόμη είναι η κοινωνία και η οικονομία. Θα συμβουλεύατε. Διότι οι οικονομικά ενεργοί πολίτες έχουν κάτσει πλέον στον καναπέ, δεν σηκώνονται με τίποτα και περιμένουν να έρθει το τέλος. Θα συμβουλεύατε κάποιον ο οποίος βρίσκει αγοραστή για το ακίνητό του έστω και σε τιμή η οποία θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος εξευτελιστική να το κάνει τώρα
γιατί μπορεί του χρόνου να είναι ακόμη πιο εξεφυριστική, ή πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει. Εάν έχει άμεσες φορολογικές υποχρεώσεις που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, και βέβαια. Να το κάνει. Και βέβαια να το κάνει. Και βέβαια να το κάνει. Ναι. Και προοπτικά βλέπετε να πέφτει η τιμή δανείου. Προσέξτε, αυτό το ο έμφυα τη επόμενη χρονιά δεν θα λέγεται έμφυα. Θα λέγεται φόρο ακίνητη περιουσία και θα είναι εφιαλτικό πραγματικά. Εφιαλτικό. Με απίστευτου συντελεστέ, με ένα φορολόγητο συμβολικό και με απίστευτου συντελεστέ για να βγει ο λογαριασμό, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 5%. Ο οποίο μπορεί να πουλήσει. Αν τα πάρει το κράτο και να πηγαίνουμε νίκη. Το κράτο, μα δεν θέλει ακίνητα το κράτο. Θέλει λεφτά το κράτο. Γίνεται το πρόβλημα. Και δεν σε ρωτάει και δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ή δεν έχει. Έτσι, και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία και πώς θα το αντέξει. Για Χαϊτάκη, με τις τράπεζες τι γίνεται τώρα. Όλες αυτές οι αλλαγές τι σημαίνουν. Δεν έγιναν ακόμα. Άρα υπάρχουν ένα σπίτι. Θα αλλάξουν έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, ας ευχόμαστε. Αυτή η σωστή εξέλιξη. Είναι αφελληνισμός που περνάει σε ξένα χέρια. Ο αφελληνισμός έχει πραγματοποιηθεί ήδη, αν θέλετε, από τη στιγμή κατά την οποία η ιδιοκτησία έχει περάσει όλη. Με την επόμενη κεφαλαιοποίηση, διότι οπωσδήποτε καθαρίζοντας τα κόκκινα δάνεια θα γίνει και άλλη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στην άλλη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπει το ESM, το οποίο έχει κρατήσει ένα αποθεματικό γύρω στα 25 με 30 δισεκατομμύρια και τότε βεβαίως θα ουσιαστικά όλες οι τράπεζες θα περάσουν στην ιδιοκτησία του ESM. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή πλέον το ελληνικό δημόσιο να έχει καμία σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι με δεδομένο ότι οι διοικήσεις θα περάσουν πλέον σε μη Έλληνες επαγγελματίες, ας ευχόμαστε να μην είναι, ξέρω εγώ, Κροάτες, ξέρω εγώ, ή Πολωνίδιοι. Τους ξέρετε. Να έχουν 15 χρόνια προϋπηρεσία σε τράπεζα, σωματοποιητικό οργανισμό. Είδα την ανακοίνωση στον τύπο. Είναι, μάλιστα, σε καλούν, αν δεν κάνω λάθος, στην Κροατία για να μιλήσει, να πάρει συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν θα είναι στην Ελλάδα. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού. Όλη αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Όχι λόγω της κρίσης, λέω. Και πολιτικά. Ειλικρινά, και σαν ειλικρινά. Εάν το τραπεζικό σύστημα με την πρώτη κεφαλαιοποίηση είχε προχωρήσει δυναμικά στην ακαθάριση του ισολογισμού του, διότι πράγματι δεν έχει καθαρίσει τους ισολογισμούς του στο τραπεζικό σύστημα και παλιδρομεί μέρα με την ημέρα με ψεύδο αυξήσεις κεφαλαιοποίησης. Κοιτάξτε, για ποιον λόγο, κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει να μην εκθέσουν κάποιους που έχουν δώσει δάνεια. Υπάρχει μία, αν θέλετε, σύμπνοια μεταξύ τραπεζικών υπαλλήλων, τραπεζικών στελεχών, δικηγόρων, συμβούλων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, γενικώς μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ευνοούνται ή αν θέλετε δικαιολογούν από τη μία καθάριση της κόπρος του Αυγίου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να καθαρίσει. Αυτό είχε συμβεί σε άλλες χώρες στο τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως. Δεν μπορούσα να πάρω την εμπειρία που. Μα την έχουμε την εμπειρία. Υπάρχει, μα σας παρακαλώ, η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη δημοσιευμένες μελέτες, έχει εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε, μας έχει επιβάλει κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Φτάσανε στο σημείο να λένε θα αλλάξουμε τις διοικήσεις. Διότι άλλο τίποτα δεν παίρνει πλέον. Ναι. Και η κυβέρνηση, και η σημερινή προηγούμενη, δεν μπορούσε να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, εθνικά το λέω αυτή τη στιγμή, σαν Έλλην πολίτη το μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα κατανοητό και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή. Εθνικό, όπως είπε. Είναι εθνικό θέμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, και αν θέλετε, εκείνος ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει πραγματική παρέμβαση, είναι το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά στις απαιτήσεις τις οποίες έχει από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όταν βγαίνει η κυρία Βαλαβάνη, το έχω πει και άλλη φορά, και λέει ότι από τις 86, από το 86 δισεκατομμύρια που μου χρωστάνε, άντε να πάρουμε 12 με 15, το οποίο είναι επίσημο νούμερο και δίνει σοβαρότατη τοποθέτηση και το είχε πει και ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ακριβώς, ο κύριος Παπακοσταντίνου το είχε πει. Αλλά δεν μιλάμε δηλαδή για ένα νούμερο το οποίο. Τι ζητάς από μένα να το πάρω, αν το πάρεις. Δεν πρόκειται να το πάρεις. Δεν πρόκειται να το πάρεις. Είναι διαγεγραμμένο. Τελείωσε το. Καθάρισε το. Άσε την επιχείρηση να πάει σε άλλη διοίκηση. Άσε τα εργοτάξια να πάνε σε άλλη διοίκηση. Να μπουν ξανά οι μηχανές στη δουλειά.
Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε αυτό το παραγωγικό δυναμικό. Εργάτες να μένουν άνεργοι, εργοτάξια να μένουν με μηχανολογικό σχεδιασμό. Γιατί? Μήπως και κερδίσουμε από τι πράγμα? Δεν μπορώ. Τεχνολογικά. Αυτή είναι η αλλαγή που θα γίνει και όπως είπατε, η Κροατία. Ποια θα είναι η κατάσταση στην αγορά από πλευρά σε πρόσβαση στην τράπεζα? Εννοείται των επιχειρηματιών. Αν θα μπορούν. Μικρού και μεγάλου. Αν θα έχουν χρηματοδότηση. Αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία οι τράπεζες πουλήσουν τα δάνειά τους σε funds, θα αποκτήσουν ρευστότητα, την οποία δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο να την αποκτήσουν. Παρακαλάνε οι τράπεζες να γυρίσουν οι καταθέσεις. Δεν πρόκειται να γυρίσουν οι καταθέσεις. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι να πουληθούν τα δάνεια. Είναι η περιουσία των τραπεζών, πρέπει να πουληθεί άμεσα. Ένα απλό. Έχετε δει τη διαφήμιση η οποία λέει «Εμείς δεν είμαστε τράπεζα»? Το Viva Wallet. Γιατί το λέει? Ουσιαστικά ένα μεγάλο προϊόν των τραπεζών, αυτό που λέγεται καταναλωτική πίστη, έφυγε από τις τράπεζες και αν δεν έχει φύγει όλο σήμερα θα φύγει σε ένα χρόνο. Φτιάχνει μια εξελιγμένη μορφή τράπεζα. Είναι, ναι, αλλά δεν είναι τράπεζες. Διότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχουν όλοι κατασχεθεί όλοι οι λογαριασμοί. Με κατασχεμένους λογαριασμούς, κανείς δεν θέλει να έχει λογαριασμό στις τράπεζες πλέον. Άρα προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάμε στον πρόεδρο του Βιδοχημικού Μελητηρίου, θα πάμε στο διάλειμμα μας τώρα, λίγο πιο νωρίς. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε με εσάς και με τα δικά σας μηνύματα που είναι αρκετά.